Οπότε η ξεχύλησε για την τοπική κοινωνία τη Κισάμου που ζήτα να μπει τέλο στι τριτοκοσμικέ συνθήκε διακομιδή ασθενών. Στο προάβλιο του κέντρου υγεία, πολίτε ζήτησαν το αυτονόητο, καταγγέλλοντα συμβάντα με τραυματίε τροχαίων που μεταφέρθηκαν σε καρότσε ή ακόμη και με περιπολικά. Είχα ένα τύχημα με ένα φίλο μου με το μηχανάκι, μα πετάχτηκε ένα μάκι τέλο πάντων και χτυπήσαμε στο κεφάλι και δύο. Και καλέσανε οι γείτονε ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο δεν ήρθε ποτέ. Ο στρατή Μπρεδάκη έμεινε για ώρα πεσμένο στην άσφαλτο ανήμερα τη Μεγάλη Παρασκευή μετά από τροχαίο με μοτοσυκλέτα στην Κίσαμο. Αστυνομικοί ήταν εκείνοι που μετέφεραν τόσο τον ίδιο, όσο και τον επίση τραυματισμένο φίλο του στο κέντρο υγεία τη περιοχή. Ήρθε η αστυνομία γιατί την είχαν καλέσει και αυτοί επίση. Είχαν μαζευτεί πολλοί, πολλοί άνθρωποι και μα βοηθήσανε. Και πήγαν, ήρθαν με το αμάξι τη αστυνομία στο κέντρο υγεία. Δεν, δεν, ήρθε ποτέ ασθενοφόρο. Δεν είναι το μοναδικό συμβάν που αναδεικνύει τη γύμια του συστήματο υγεία στην Κίσαμο στην προηγούμενη εβδομάδα που είχε το ατύχημα ο γιο μου. Αναγκαστήκαμε, τον ενισχύσαμε με, 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 με διάφορου πάντων και τον πήγα εγώ με τα μάξι εδώ, 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 στο νοσοκομείο. Με όλο το, το άγχο αυτά, πώ να τον σηκώσουμε, πώ να δει τι έχει το παιδί κτλ. Ερχόμαστε εδώ και δεν είμαι ούτε στον φόρο, ούτε αχτίνε είχαν, πράγμα δεν έχουν πάει. Δεν μπορώ να καταλάβω τί, τι συμβαίνει στον τό, τό, τόπο. Δεκάδε είναι τα περιστατικά που καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή και απαιτούν μεταφορά ασθενών στο κέντρο υγεία ή στο νοσοκομείο Χανίων. Παρ' όλα αυτά, η στελέχωση του ασθενοφόρου παραμένει υποσυζήτηση. Την προσωρινή κάλυψη τη θέση με οπλίτη μέσω των ενόπλων δυνάμεων διερευνά η 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Θυμάστε την ιστορία που είχαμε με τα ασθενοφόρα. Θυμάστε το παλιό ασθενοφόρο. Καταφέραμε και φέραμε ασθενοφόρο καινούργο. Έχουμε επισκευάσει το παλιό προσπαθούμε με όλη μα τη δυνάμει για το καλύτερο και τώρα δεν έχουμε οδηγού να το επανδρώσουμε. Από του τρει μόνιμου οδηγού των ασθενοφόρων του κέντρου υγεία Κισάμου, ο ένα απουσιάζει με γονική άδεια, ο δεύτερο με αναρωτική και ο τρίτο έχει αποσπαστεί στο κέντρο υγεία Καντάνου. Ε, το καλοκαίρι ο κόσμο εδώ τριπλασιάζεται. Έχουμε τρει Τρία τουριστικά θέρετρα, μπάλωσε, ελαφωνή, φαλάσσαρνα με πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Ε, αυτό απαιτεί τριπλάσια δύναμη σε οδηγού. Θέλουμε δηλαδή 10 οδηγού. Θέμε διασώστε, θέλουμε μπόλικου διασώστε να υπανδρώσουμε τα στενοφόρα. Έχουμε δύο στενοφόρα και θέλουμε διασώστε να υπανδρωθούν τα στενοφόρα. Α κοιτάξουμε το πρόβλημα πιο βαθιά. Από πού έχει δημιουργηθεί, πού πάει, πώ έρχεται. Και δεν είναι μόνο οι διασώστε, είναι οι γιατροί, είναι οι νοσηλευτέ, είναι όλο το προσωπικό. Το 2015 οι ανάγκε του κέντρου υγεία καλύπτονταν από οδηγού του Δήμου Κισάμου. Μην πρώτη μέρα ανάληψη των καθηκόντων μου είχαμε δύο νεκρού στην Κίσαμου και είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Και εδώ πέρα ήταν γεμάτο ο χώρο, ο ίδιο πάλι με την διαμαρτυρία των τότε κατοίκων. Πιέσαμε την πολιτεία και κατάφερε να περάσει τροπολογία ώστε να μπορούν οι οδηγοί του Δήμου και οι πυροσβέστε οδηγοί να οδηγούν τα ασθενοφόρα. Σήμερα το πρόβλημα έφτασε στο χτένι γιατί το 2024 δεν μπορεί να μεταφέρει τραυματίε μέσα σε καρότητα ασθενοφόρων. Ο Δήμο έχει για μένα είναι πολύ μεγάλη ευθύνη γιατί είναι στην αρμοδιότητα η διαχείριση του προβλήματο. Όμω τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η πολιτεία, η οποία αυτό τον κουτσουρεμένο οργανισμό, ο οποίο εσύ για τη μέρα έδειξε το κέντρο Οικία, δεν τον έχει τελεχώσει. Η παράταξη Κίσαμο Ενωμένοι Πολίτε ζητά έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και αναζήτηση ποινικών ευθυνών. Θεωρώ ότι και ο Δήμο πρέπει να παρηθέσει και να βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι να παίζουμε με την υγεία των ανθρώπων στο πλευρό των διαμαρτυρώμενων και η τοπική εκκλησία. Καλεί του αρμόδιου και υπεύθυνου που ευθύνονται για αυτήν την κατάσταση να κοιτάξουν και να, να βρουν μια λύση. Δεν μπορεί να είναι ολόκληρη επαρχία με τόσο κόσμο και ειδικά το εξάμεινο του τουρισμού με τόσο κόσμο εδώ πέρα ξένου να κινδυνεύουμε. Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν λύση από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη και από το Υπουργείο πριν να είναι αργά.